Ερτ Όπεν. Εμείς συνεχίζουμε. Ερτ Όπεν. Εσείς μας στηρίζετε. Ερτ Όπεν. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου. Καλώς σας βρήκαμε. Η εκπομπή Πολιτική Διάλογη με τον Δημήτρη Καζάκη και τον Γιάννη Κοινοσάτη. Τον Γιάννη τον Κοινοσάτη. Εδώ από την ΕΡΤ Open στους 106,7. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή μπορεί να το κάνει με μήνυμα, με SMS, ένα με επικεφαλαίο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54045. Ένα επικεφαλαίο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54045 και φυσικά στο email της Earth Open. Σήμερα με τι θα ασχοληθούμε? Με τα τρέχοντα. Το ενδιαφέρον είναι πολλά. Ναι, με το ενδιαφέρον είναι το ότι είχαμε μια κατά τη γνώμη μου πολύ σοβαρή εξέλιξη. Βγήκε μια έκθεση από τον ΟΗΕ, τον επιτετραμένο στην Σύρια, και όπου λέει ότι όλο αυτό το κύμα προσφύγων και που υπάρχει από τη Σύρια οφείλεται σε μεταδευμένη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά δεν είναι μετανάστευση τα κουλάκια, ας πούμε, έτσι. Όχι, δεν είναι migration like. Όχι, το διάβαζα τώρα τελευταία. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το πράγμα συγκρίνουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες με τη μετανάστευση των πουλιών. Μια μελέτη τώρα πρόσφατα που βγήκε, μελέτη τώρα τέλος πάντων. Αυτό είναι το ένα σημαντικό ζήτημα και νομίζω και ένα πολύ σοβαρό που συνδέεται άμεσα βέβαια είναι η δηλώση του κ. Ερντογκάν σχετικά με τη συνθήκη της Λοζάνης, για την οποία βεβαίως δεν πρέπει να το περάσουμε έτσι απαρατήρητα, διότι είναι ένα πολύ σοβαρό. Είναι η πρώτη φορά που τίθεται επίσημα και ανοιχτά και προς την Ελλάδα αλλά και προς διεθνή κοινότητα η αναθεώρηση της συνθήκης Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης υπογράφηκε το 1922. Επιβλήθηκε από τους Άγγλους και Γάλλους εταίρους και συμμάχους ως μια αποικιοκρατικού τύπου σύμβαση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, με βάση την οποία χωρίστηκαν ή καθορίστηκαν τα σύνορα. Την υπέγραψε εκ μέρους Ελλάδας ο Ελευθέριος Βενιζέλος και εκ μέρους Τουρκίας ο Κεμάλ Ατατούρκ. Πέρα όμως από όλα τα άλλα που μπορούμε να πούμε σχετικά με το ζήτημα των συνόρων, που ορίστηκε το ζήτημα στη συνθήκη της Λοζάνης, στη συνθήκη της Λοζάνης προβλέπεται με ειδικό παράρτημα η διανομή των χρεών και των πολεμικών αποζημιώσεων από τη μεγάλη καταστροφή που επήλθε και στο μικρασιατικό ελληνισμό αλλά και ευρύτερα λόγω αυτού του τείχοδιοκτικής ενέργειας που ανέλαβε ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρώτα και μετά ο Βασιλιάς στη Μικρά Ασία για τα συμφέροντα των Αγγλογάλων. Μιλάμε για τη μικρασιατική λεγόμενη καταστροφή. Ποιος τα πλήρωσε αυτά τα πράγματα? Εμείς. Αναγνωρίσαμε πολεμικές αποζημιώσεις στον Κεμάλ. Πήραμε μέρος του σουλτανικού χρέους το οποίο το χρωστούσε ο Σουλτάνος προς τους Γερμανούς και το αναλάβαμε εμείς να το πληρώσουμε. Αλλά όχι στους Γερμανούς, στους Άγγλους. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι λεπτομέρειες, ας πούμε, να το πούμε. Στην πορεία, βέβαια, ο Κεμάλ αρνήθηκε να πληρώσει το κομμάτι του χρέους που το αναλογούσε και που είχε υπογράψει στη συνθήκη του Λοζάνης. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι τους είπε: παιδιά, ελάτε να τα πάρετε, δεν είναι θέμα. Οι Αγγλογάλοι ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και φυσικά ενίσχυσαν τις απαιτήσεις απέναντι στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και επειδή ο κόσμος ακούει για συνθήκη της Λοζάνης, ο πολλής κόσμος δεν καταλαβαίνει όμως ότι στην βάση της συνθήκης της Λοζάνης αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κατέχει, δηλαδή κατάφερε, ας πούμε, να νομοποιήσει την παρουσία της στη Θράκη και στο Ανατολικό Αιγαίο. Ναι. Καταλαβαίνετε. Διευθετήθηκε οριστικά, υποτίθεται οριστικά, ναι, το ζήτημα του Αιγαίου αλλά και της Θράκης. Στα Δωδεκάνησα, ιδιαίτερα τα Δωδεκάνησα και μια σειρά άλλα βραχονισίδες που υπήρχαν στην. Γιατί υπήρχε υποαμφισβήτηση το Δωδεκάνησα, ναι, υπήρχε εμπλοκή με την Ιταλία. Την Ιταλία. Λοιπόν, εκεί. Και διευθετήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα υποτίθεται με τη συνθήκη της Λοζάνης. Άρα η αναθεώρηση λοιπόν της συνθήκης Λοζάνης σημαίνει ότι ξαναρχίζουμε πάλι να θεωρούμε ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η Θράκη δεν είναι δεδομένα. Ναι,
Είναι υπό αμφισβήτηση. Έτσι. Με αμφισβητούμενη κυριαρχία, όπως το λένε οι διπλωμάτες. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι? Το ενδιαφέρον είναι οι κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Τέλος πάντων, αυτό που λέμε ελληνική κυβέρνηση, που κάνετε φημισμό, συνήθως λέμε ελληνική κυβέρνηση. Ποιες ήταν οι κινήσεις? Επειδή έλειπα εγώ αυτές τις μέρες, θα ήθελα πάρα πολύ έτσι. Τις παρακολούθησες, ας πούμε, ήταν έντονες? Όχι, καθόλου, ίσα-ίσα. Που δεν, το θεώρησαν αυτό το πράγμα ότι είναι μια πολιτική του Ερντογάν, ας πούμε, για εσωτερική κατανάλωση. Εντάξει, και το ξεπέρασαν. Και το ξεπέρασαν. Μια σφαλιά, ίτσα. Εντάξει, λοιπόν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Το τουρκικό κράτος, πέρα από όλα, έχει μια σοβαρή πολιτική διπλωματία που οικοδομεί πράγματα. Δηλαδή, έχει, ναι, σε βάθος χρόνου. Έτσι. Οικοδομεί. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά προανακρούσματα της αμφισβήτησης του καθεστώτος του Αιγαίου και της Θράκης ήλθε από τη συνάντηση στο περιθώριο του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ερντογκάν στις 19 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, όπου τούθεσε ξεκάθαρα το ζήτημα ο κύριος Ερντογκάν ότι για να συνεχιστεί η θέση, η συζήτηση, μάλλον η συμφωνία για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο των σχέσεων με την Ελλάδα. Μάλιστα. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας είναι no problem αυτά τα αγγλικά τα ιδιαίτερα. Ναι. Και φυσικά ο κύριος Κοτζιάς από δίπλα, ας πούμε, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αυτό έδωσε το πράσινο φως στον Ερντογκάν, ενώ βρίσκεται σε δεινή θέση, δεινότατη θέση, να θέσει θέμα Αιγαίου και Θράκης με τον πλέον επίσημο τρόπο. Δεν μπορεί να τεθεί με πιο επίσημο τρόπο. Έτσι. Το επόμενο βήμα είναι ο πόλεμος. Έτσι. Δηλαδή, να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική ενέργεια, ώστε να δημιουργηθεί τελεσμένο γεγονός. Είμαστε στο παραπέντε δηλαδή. Okay. Ένα βήμα πριν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να μην ανησυχούμε για στρατιωτική ενέργεια. Θα το εξηγήσουμε παρακάτω γιατί δεν πρέπει να ανησυχούμε. Απλά και για εσωτερική κατανάλωση, ακόμη και σοβαρά, να πάρουμε τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών, του κυρίου Τσίπρα και των υπολείπων συνδετημόνων του καθεστώτος κατοχής αυτής της χώρας, θα πρέπει να σοβαρευτούμε και να πούμε το εξής. Ιδιαίτερα όλες οι πολεμικές ενέργειες, ή αν θέλετε τα κάζους μπέλη που έχουν δημιουργηθεί από την Τουρκία, είναι για εσωτερική κατανάλωση. Έτσι έχουν δημιουργηθεί σε συνδίκες εσωτερικές, για να το ξεκαθαρίσουμε. Η επέμβαση στην Κύπρο. Ακριβώς. Από την επέμβαση στην Κύπρο και μετέπειτα. Και τα σπίτια και όλα αυτά. Πάντα όταν η Τουρκία αντιμετώπιζε μια σοβαρότατη πολιτικο-οικονομική κοινωνική κρίση, εξεδήλωνε μέρος αυτής της κρίσης με το να το εξωτερικεύει με το συγκεκριμένο τρόπο που το εξωτερικεύει κάθε φορά. Και στα Ήμια το ίδιο και παντού. Δεν έρχεται ποτέ κεραυνός εν εθρία. Εδώ τώρα ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι καταραίει η Τουρκία εσωτερικά. Θα χάσει έδαφος από την Ανατολή με κάποιο τρόπο στα σχέδια του Κουρδιστάν. Αυτό που θέλουν οι Αμερικανοί, όχι αυτό που παλεύουν οι Κούρδοι, να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι. Άλλο πράγμα, ο εθνικοπλευρικός αγώνας των Κούρδων, είτε στο Κομπάνι, είτε στις πόλεις από τον Διάμπακερ και τα λοιπά. Και άλλο αυτό που μεθοδεύουν με τους φιλάρχους οι Αμερικανοί. Και θέλει να εξισορροπήσει, να το πούμε έτσι, αυτό το πράγμα, για όσο μπορεί να κρατήσει την εξουσία του, με διεκδικήσει απέναντι στο Αιγαίο και στη Θράκη. Πριν τρεις εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, τέσσερις, που ήμουν σε αρχές Σεπτεμβρίου, που ήμουν στα μεγάλα νησιά, κατοικήσιμα νησιά του Αιγαίου, πλησίων της τουρκικής ακτής, που ήταν Λέσβος, Χίος, Σάμος και Λέρος, έγραψα μετά ένα άρθρο για γκρίζα ζώνη. Εδώ μιλάμε για γκρίζα ζώνη. Πλέον τα μεγάλα νησιά είναι υποκαθεστώς γκρίζα ζώνης. Τότε δεν το υπολόγισαν πολύ. Εντάξει, μωρέ, τρέχα γύρευε. Τώρα έρχεται και επιβεβαιώνεται. Εγώ τους έλεγα, έστω αφοριστικά ή στραβώνοντας λιγάκι το κλαδί, μπας και ξέρεις, ξυπνήσεις κανέναν, τους έλεγα σε ομιλίες μου εκεί και στις τοποθετήσεις μου και συνεντεύξεις, ότι αν δεν είχαν συμβεί όλα αυτά που είχαν συμβεί στην Τουρκία, με το πραξιόπημα οπερέτα, τον επαναπροσδιορισμό της εξουσίας του Ερντογκάν, όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, τα νησιά θα ήταν ήδη τουρκικά. Θα είχε ξεκαθαρίσει η ιστορία. Λοιπόν, το πράγμα έρχεται να επιβεβαιωθεί τώρα με την ιστορία αυτή.
Το δράμα είναι, μην περιμένουμε τίποτα εισβολές και αποβάσεις. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουν αυτό. Ένα, δεν θέλουν με κανέναν τρόπο οι μεγάλοι σύμμαχοι και εταίροι να τεθεί υπό καθεστώς πολεμικής απειλής ή πολεμικής κατάστασης στο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει τεράστιο κόστος για μια παγκόσμια οικονομία η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται, μπαίνει στην τρίτη φάση της παγκόσμιας ύφεσης που το έχει από το 2007. Και δεύτερον, είναι σοβαρά ζητήματα εμπλοκής και με τις μεγάλες δυνάμεις, καθότι η Ρωσία αποφάσισε να στείλει στόλο. Τώρα, αν θα περάσει από τα στενά, είναι ένα ζήτημα. Καταρχάς, πολεμική σύραξη σημαίνει κλείσιμο των στενών. Αυτό λέω. Θα υπάρξει ένα θέμα. Με δεδομένο ότι είπε ότι θα σταλεί μοίρα στόλου, ρωσικού στόλου, νοτίως της Κρήτης, που σημαίνει θα πρέπει να περάσει από τα Σενά, να κατέβει το Αιγαίο κτλ. Κήρυξη πολέμου στην περιοχή, είναι κλείσιμο των διεθνών υδάτων, το συνολικά του εναερίου χώρου, των στενών, των διάβλων και όλα αυτά πράγματα, που σημαίνει ότι θα έχουμε άμεση εμπλοκή με οποιονδήποτε στόλο έρχεται, συμπεριλαμβανομένου και του ρωσικού. Γιατί δεν μπορεί να τον αποκόψω από τη βάση του. Από τη βάση του θα, εκ των πραγμάτων, εμπλέκεται. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλουν τέτοιο πράγμα. Και επειδή δεν θέλουν τέτοιο πράγμα, θα βγουν οι... Έχουμε και την ιδανική κυβέρνηση, νομίζω, για να γίνει παραχώρηση Αιγαίου, Θράκης και νησιών με τον πιο απλό και εύλογο τρόπο. Κάτω τα σύνορα. Open society. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και μάλιστα είναι η ιδανική κυβέρνηση για να το κάνει. Η ιδανική κυβέρνηση. Διότι εύκολα πέφτει στην αριστερά το χρέος του διαμελισμού της χώρας και της εθνικής επικράτειας σε αυτήν την ιστορία. Θα ξαναβιώσουν οι εικόνες προς το ηλαρωτραγικότερον βεβαίως συνθήκες του εμφυλίου, όπου τότε η αριστερά έχει κατηγορηθεί ως πράκτορας ξένων δυνάμεων για τον διαμελισμό της Ελλάδας. Έτσι. Στο μακεδονικό ζήτημα, βέβαια. Έτσι, τώρα θα το πράξει σαν κυβέρνηση. Λοιπόν, και βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο είναι, για αυτό που έχει σχέση και με το άμεσο, είναι η δήλωση, ξεκάθαρη δήλωση της κυρίας Μέρκελ, αλλά και του κυρίου Ντεμεζέρ, του Υπουργού, ότι τελειώσαμε με την ιστορία της αποδοχής προσφύγων και μεταναστών από τη Γερμανία. Τελειώσαμε. Επίσημα στις 29 του μηνός διάβασα τον κύριο Αβραμόπουλο που λέει «Α, η Ελλάδα πρέπει να μάθει να δέχεται, γιατί δεν μπορούμε. Η Γερμανία δεν μπορεί άλλο». Αν έχεις τέτοιους επιτρόπους, δηλαδή, τους θέλεις εχθρούς. Ναι, λοιπόν, που σημαίνει δηλαδή επίσημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει την Ελλάδα να δεχτεί με βάση το Δουβλίνο επιστροφή, μέσα εισαγωγικά επιστροφή, διότι και οι άλλες επιστροφές που γινόντουσαν μέχρι το 2011 είναι συζητήσιμο εάν είχαν περάσει από την Ελλάδα. Δηλαδή στέλνονταν πρόσφυγες μετανάστες από οποιαδήποτε χώρα χωρίς να εξετάζεται τίποτα απολύτως. Χωρίς να εξετάζεται είσοδος. Πολύ περισσότερο τώρα. Βεβαίως, εγώ ξαναλέω ότι όποιος διαβάζει το γερμανικό τύπο ή όποιος παρακολουθεί εξελίξεις, αυτός ο κόσμος θα έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Δεν θα διώξουν όποιον λάχει, θα διώξουν εκείνον που θεωρούν βάρος. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και αυτό με ό,τι σημαίνει από εκεί πέρα. Υπήρξε μάλιστα και μια ιδιαίτερη δήλωση του υπαρχηγού της Μέρκελ, αν θυμάμαι καλά, που λέει ότι θα πρέπει να φτιάξουν ένα γερμανικό Ισλάμ. Έτσι, να γερμανοποιηθεί, ας πούμε. Μάλλον θα φτιάξουν ένα Μαρτίνο Λούθυρο για το Ισλάμ, με έναν Λούθυρο για το Ισλάμ, ώστε να μπορούν πιο εύκολα οι Ισλαμιστές να αφομοιωθούν από τη γερμανική κοινωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούν τη θρησκεία. Να προσφέρουν τη εργατική δύναμη, ούτως ή άλλως. Και όχι μόνο αυτό, και τη ζωή τους. Πυθύνη είναι και τη ζωή τους. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευτυχώς όμως έχουμε τον κύριο Σόρος, ο οποίος ανακοίνωσε 20 του μηνός ότι θα δώσει 500 εκατομμύρια να επενδύσει στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Είναι η αμέσως επόμενη μέρα που υιοθετήθηκε στη Νέα Υόρκη η κατάπτυστη ανακοίνωση της Νέας Υόρκης για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, που μας πήγε πάνω από έναν αιώνα πίσω, μας έφερε δηλαδή πίσω από τις δεσμεύσεις των διεθνών συνδικών περί προσφυγικού και τη μετώπιση των προσφύγων. Μετέτρεψε πλέον, έφερε νέους όρους στη διαχείριση του ζητήματος, που στην ουσία δεν είναι νέοι όροι σχέση με τις συμβάσεις. Στην πραγματικότητα μας πάει στο Μεσοπόλεμο
και στο χειρισμό του ζητήματος με διακρατικές συμφωνίες, με πυλώνες παγκόσμιας διακυβέρνησης και με ΜΚΟ ενός τέτοιου ζητήματος και φυσικά με την φοβερή ανάλυση που λέει «Humanity is on the move», δηλαδή η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κίνηση. Ναι, όπως τα πουλιά, μεταναστεύει όπως τα πουλιά, η γλάρη, τα σκαθάρια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πάμε ξανά πίσω στο Μεσοπόλεμο, ο οποίος έχει διαβάσει και τις τεράστιες μεταναστεύσεις, τα πογκρόμ που γινόντουσαν, που έγιναν με τους Εβραίους, ιδιαίτερα με τους Εβραίους στην Ευρώπη, γινόντουσαν κάτω από διακρατικές συμφωνίες. Αρνιόταν η κοινωνία των εθνών την εποχή εκείνη να θεσπίσει κανόνες αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος έτσι ώστε να υπάγονται οι χώρες και κλείναν συμφωνίες μεταξύ τους, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Και έτσι χρησιμοποιούσαν τις μετακινήσεις πληθυσμών για να δημιουργήσουν τεράστια ζητήματα που μετά μετεξελίχθηκε σε πόλεμο. Έτσι, για παράδειγμα, η Συμφωνία του Μονάχου είχε ως ένα βασικό αντικείμενο αυτές τις μετακινήσεις πληθυσμών και μειονοτήτων στην κεντρική Ευρώπη. Και έδωσε το OK στη Γερμανία να προστατεύσει αυτές τις τους πληθυσμούς που θεωρούσε συγγενικούς πληθυσμούς. Τους Ουδίτες, ας πούμε. Τους Ουδίτες στην Τσεχία και μπήκε μέσα στη Τσεχοσλοβακία τότε. Λοιπόν, έτσι η Βρετανία ίδρυσε το γκέτο της Παλαιστίνης για τους διωκόμενους Εβραίους, αντί να τους έχει στα δικά της γκέτο και σε όλα τα γκέτο συνομολόγησαν όλοι οι αντισημίτες κυβερνήτες της Ευρώπης να τους χώσουν σε ένα παγκόσμιο γκέτο που λέγεται Παλαιστίνη και που βεβαίως με αυτόν τον τρόπο θα χτυπούσαν και το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα των Αράβων που διεκδικούσαν τη γη αυτή που είχε μοιραστεί ανάμεσα Άγγλους και Γάλλους ως δική τους γη, η γενέθλια γη των Αράβων και έτσι τους φέρανε μέσα εκεί για να μπορέσουν, ενισχύοντας βεβαίως και τις σιωνιστικές οργανώσεις. Ξαναζούμε το ίδιο έργο ξανά. Το ενδιαφέρον είναι ότι μας λένε ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι η ξενοφοβία, ο φασισμός και τι άλλο, και τα κλειστά σύνορα, μάλιστα. Ξεχνάμε ότι στο Μεσοπόλεμο ο φασισμός γεννήθηκε από αυτούς, από τις μεγάλες δυνάμεις των τραπεζών και των αγόρων. Δηλαδή, εχθρός μας δεν είναι ο Σόρος. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Δηλαδή, όταν σε επιτίθεται κάποιος και σε μαχαιρώνει, το πρόβλημα είναι το μαχαιρί και όχι αυτός που σε επιτίθεται. Από τη στιγμή που λέμε ναι στο μετανάστη, αποδεχόμαστε την αναγκαστική μετανάστευση. Γιατί δεν υπάρχει η μετανάστευση δεν είναι οικειοθελής. Δεν πάμε ταξιδάκι επιμόρφωσης ή ψυχαγωγίας σε άλλες χώρες. Μιλάμε για ξεριζωμό. Από πότε στις ηθικές αξίες ενός προοδευτικού ανθρώπου είναι η αποδοχή του ξεριζωμού με οποιαδήποτε μορφή. Και επιβράβευση, όχι μόνο αποδοχή. Ναι. Και μάλιστα να λένε μια χαρά είμαστε αφού μας δίνουν και λεφτά. Λοιπόν, αυτά για να δούμε ποιοι είναι οι φασίστες, ποιοι είναι οι κρυπτοφασίστες και αυτοί που δημιουργούν και με μια κατάσταση στην Ευρώπη όπου μυρίζει το αυγό του φιδιού και που δεν θα γεννηθεί βεβαίως, όπως και στο Μεσοπόλεμο, δεν θα γεννηθεί από κάτι περίεργους παρακρατικούς, αλλά από το βαθύ κράτος, το ίδιο το βαθύ κράτος που χρηματοδοτεί και στηρίζεται στους διάφορους όρους. Μα και στο παραμύθι του εθνικισμού δεν βασίστηκε και η φιλοσοφία υποτίθεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή από τον ναζισμό κρατήσανε μόνο το ρατσισμό. Ναι. Το γεγονός ότι ο ναζισμός βοήθησε, όχι μόνο βοήθησε, αλλά προσπάθησε να καταπνίξει την επανάσταση στην Σοβιετική Ένωση, να καταστρέψει την Σοβιετική Ένωση και σε αυτό ας πούμε βοήθησαν όλες μαζί οι δυτικές χώρες, δεν τους απασχολεί. Δεν απασχολεί δηλαδή ας πούμε ο αντικομμουνιστικός χαρακτήρας του ναζισμού, απασχολεί μόνο ο ρατσιστικός. Ο ρατσιστικός, μόνο που όμως ο ρατσιστικός χαρακτήρας του ναζισμού είναι περίεργα ίδιος με αυτόν τον προοδευτικό άνθρωπο που λένε κατάργηση των σύνορων. Τι έκανε ο ναζισμός? Κατέργησε τα σύνορα. Πώς? Με το στρατό. Για ποιο λόγο? Για μια νέα τάξη στην Ευρώπη. Όπου δεν αναγνωριζόντουσαν σύνορα. Ο Χίμλερ στη Τσεχοσλοβακία το 1941 έλεγε ότι σε 50 χρόνια από τώρα, πρόσεξε να δεις, σε 50 χρόνια από τώρα δεν θα μιλάμε για έθνη κράτη στην Ευρώπη, αλλά για μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.
όπου δεν θα έχει νόημα να συζητάμε ότι υπάρχουν ξεχωριστοί λαοί και ξεχωριστά έθνη. Χίμλερ, Τσεχοσλοβακία, κατεχόμενη Τσεχοσλοβακία, 1941. Παρεμπιπτόντως, οι Γερμανοί, οι Ναζί, μάλλον το ναζιστικό καθεστώς, ήταν το καθεστώς που είχε, που μετακίνησε με τη μεγαλύτερη ευκολία πρόσφυγες και μετανάστες οικειοθελώς, μάλλον αναγκαστικά, με τον ίδιο τρόπο που επικοινωνούν και τώρα. 7,5 εκατομμύρια δουλέψανε στα ναζιστικά εργοστάσια, σαν δούλοι φυσικά, όπως δουλεύουν και τώρα. Λοιπόν, 7,5 εκατομμύρια μετακίνησε για να δουλέψουν, βέβαια, για τη στρατιωτική μηχανή των Ναζί. Όλα αυτά τα πράγματα τα ξεχνάμε, βεβαίως, για να μην υποδηλώσουμε τη σαφήνεια που έχουν ορισμένοι στην αριστερά με τη ναζιστική αντίληψη και προβολή, διότι βεβαίως ο ναζισμός δεν υπήρξε ποτέ εθνικιστική ιδεολογία. Έτσι. Ήταν ολοκληρωτική ιδεολογία, όπως έλεγε η Χάννα Άρεντ, έτσι, αν και διαφωνώ σε πάρα πολλά μαζί της, η οποία είναι προέκταση του κοσμοπολιτισμού, αυτό το λεγόμενο οικουμενισμό που μας προβάλλουν σήμερα. Έτσι, η ακραία της είναι ο φασισμός και ο ναζισμός, αυτό το οικουμενισμό. Κατά τα άλλα, για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ευθύνονται οι πατριώτες. Προφανώς, ναι. Το ότι είμαστε διαμερισμένοι, χωρισμένοι. Αυτή η συζήτηση πάντως είναι πολύ βαθιά και επειδή είμαστε και είμαστε και αγράμματοι, ρε γάμο το. Δηλαδή δεν βοηθάει η παιδεία μας να ξεδιαλύνουμε ορισμένα πράγματα. Και βέβαια, όταν είσαι αριστερός, είσαι αγράμματος με περικεφαλαία, που λέμε ο πατέρας μου. Γιατί είσαι εδώ και εσύ σοφός. Μπράβο. Γιατί είναι καταφύγιο. Είναι καταφύγιο το εγχειρίδιο. Όταν έπασες 5 κλισέ του εγχειρίδιου, δεν είναι ενδιαφέρον να διαβάσεις, ούτε να μορφωθείς. Αυτό που έλεγε ο Έγκελς, δηλαδή, ότι ο σοσιαλισμός από τότε που έγινε επιστήμη απαιτεί να μελετάμε και να το μελετήσουμε συστηματικά, είναι αδιανόητο. Αυτό που το έχουν εκλάβει, ότι ό,τι εγχειρίδιο το διαβάζουμε, παπαγαλίζουμε. Λοιπόν, και πετάμε στα σκουπίδια οτιδήποτε άλλο είναι εκτός εγχειρίδιου. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, και αυτό ναζιστικό μου ακούγεται, γιατί αυτά τα μεγάλες φωτιές με τα βιβλία, ιδιαίτερα της κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας και των κλασικών λογοτεχνών της Γερμανίας, με τους Ναζί, αυτά τα bonfires, ας πούμε, που υπήρχαν, μου θυμίζει έτσι πολύ σύγχρονη αριστερά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να ξεκαθαρίσουμε, μέσα σε εξελίξη έχουμε το ζήτημα της κατάρρευσης Ευρωζώνης. Πλέον είναι δεδομένο, μέχρι και ο κύριος Ρουμπινί βγήκε τώρα τελευταία, ο Ρουμπινί είναι Dr. Doom, όπως τον έχουν πει, γιατί υποτίθεται ότι είχε προβλέψει την κατάρρευση των αγορών στο 2007-2008. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα με την Deutsche Bank. Ήδη σε ανύποπτο χρόνο, δηλαδή πολλούς μήνες πριν, ο και επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank ζήτησε 150 δισεκατομμύρια νέα ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Έχουμε τις δικές μας τράπεζες, οι οποίες είναι τελείως χρεοκοπημένες. Στην Τετάρτη που μας πέρασε ο κύριος Ντράγκη σε συζήτηση για κλεισμένο των θυρών στο Κοινοβούλιο της Γερμανίας, ανακοίνωσε ούτε λίγο το πολύ ότι το ευρώ καταραίει. Πλέον και οι πλέον συμπαθείς ως προς το ευρώ έχουν πάρει πλέον αποστάσεις και έχουν πάρει μια συγκεκριμένη θέση για την κατάρρευση του ευρώ. Σήμερα τα στοιχήματα, έβλεπα σήμερα τα στοιχήματα ειδικά στις αγορές παραγόγων αλλά και στις μετοχές, στις τραπεζικές μετοχές, συνεχίζεται το κερδοσκοπικό χτύπημα ενάντια στην Deutsche Bank και στις υπόλοιπες τράπεζες, που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει σαν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Έτσι. Πιέζω, θα καταρρεύσει. Έτσι, αλλιώς δεν ήταν πολύ γεροί. Θέλουν μάλλον να βάλουν στο χέρι το μεγάλο πλεόνασμα της Γερμανίας. Αυτό μου μυρίζει εμένα. Καθότι η αμερικανική οικονομία πάει κατά διαόλου κυριολεκτικά. Γι' αυτό βγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τα τσαρούχια. Ναι. Είναι, πέρα από το ποιος είναι αυτός και το ποια είναι τα συμφέροντα που τον εκφράζουν, στην πραγματικότητα είναι μια λογική, αντιπροσωπεύει μια λογική για την αμερικανική άρχουσα τάξη, που λέει να νοικοκυρέξουμε τα του σπιτιού μας πρώτα. Συζήταγα χθες με έναν Αμερικάνο, ο οποίος είναι μεγάλος άνθρωπος, από το 55 στην Αμερική, ο οποίος είναι με τον Τραμπ. Δηλαδή ξεκάθαρα σου λέει, φτάνει πια.
νησάφι να βάλουμε εδώ μια τάξη. Μπράβο. Ανεξάρτητο όπως καταλαβαίνω την τάξη. Έτσι είναι μια μεγάλη ζήτηση. Συντηρητικό ήταν. Βεβαίως. Ναι, λοιπόν. Αλλά όχι, θέλω να πω ότι μάλιστα τώρα τελευταία διάβαζα, το μέσα Σαββατοκύριακο, διάβαζα ένα μεγάλο κίνημα. Πολύ πιο μεγάλο. Ενώ ας πούμε έγινε προσπάθεια να υπονομευτεί η υποψηφιότητα Τραμπ από τη Χίλαρη και τους δικούς της, δημιουργώντας μια τάση μέσα στους Ρεπουμπλικάνους, Republicans for Hillary, γιατί δεν θέλανε τον Τραμπ, τελικά αυτό κατέρευσε και σήμερα αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη τάση όπου δημοκρατικοί ψηφίσουν Τραμπ μόνο και μόνο γιατί δεν θέλουν τη Χίλαρη. Και μάλιστα κάνει στο διαδίκτυο, στα αμερικανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως τα λένε, ένα άρθρο που λέγεται «Είμαι ψηφοφόρος του Σάντερς», ναι, δηλαδή της αριστερής πτεριάς του Δημοκρατικού, ψηφίζω Τραμπ γιατί δεν θέλω τη Χίλαρη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό όμως είναι και τα διέξοδα του πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ που λέει κατά τα άλλα είναι δημοκρατία, λένε. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό και θα παρακινήσει ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης να πάει προς τα εκεί. Τώρα, εάν βγει η Χίλαρη, να ξέρουμε ότι θα, οι πολεμικές αιστείες παγκόσμια θα φουντώσουν όσο δεν το παίρνει. Έτσι, όσο δεν παίρνει άλλο. Και θα επιμείνουν οι Αμερικανοί, η αμερικανική πολιτική θα επιμείνει στη στήριξη αυτή τη στιγμή του ευρώ, ενώ ο Τραμπ εκφράζει εκείνα τα κομμάτια της άρχουσας τάξης της ΗΠΑ που επαναπροσδιορίζουν τη θέση τους και απέναντι στο ευρώ. Ήδη υπάρχουν αναλύσεις στις ΗΠΑ, βγήκε ο επικεφαλής της JP Morgan Chase και λέει ότι είναι ζήτημα αν το ευρώ μπορεί να μιλάμε το ευρώ για 1 με 2 χρόνια ακόμη. Το να βγαίνουν τέτοια στελέχη δεν είναι τυχαία, δηλαδή δεν βγαίνουν τυχαία ας πούμε, σε διεσεκτιμήσεις, ανεξάρτητα το αν επιβεβαιωθούν ή όχι. Το πρόβλημα δεν είναι η προφητεία, το πρόβλημα είναι τι εκφράζει και τι, πώς είναι. Και μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα. Εμείς τι κάνουμε σαν χώρα? Εδώ απαγορεύεται να συζητήσει οτιδήποτε. Είναι ικανοί να βρουν το μεγαλύτερο εγκληματία του πλανήτη και να του δώσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να γίνει ακόμη πιο σκοτεινή και μαύρη προπαγάνδα που υπάρχει. Και απλά επειδή κάποιοι μπορεί να λένε εντάξει ρε παιδί μου, είναι και αυτό μια λύση να γκρεμιστεί το ευρώ ας πούμε, πας και γλιτώσουμε, να ξέρετε ότι εμείς θα καταδύσουμε Σομαλία ή κάτι ανάλογο με την κατάρρευση, εάν δεν έχουμε πάρει μέτρα, εάν δεν όχι έχουμε επιλέξει. Όχι επειδή θα γκρεμιστεί, αλλά όχι. Επειδή θα είμαστε πάλι ο χρήσιμος ηλίθιος που θα του φορτώσουμε όλες τις αμαρτίες. Ναι. Είμαστε οικόπεδο. Και είμαστε οικόπεδο της Γερμανίας, η οποία προσαρτίζει και θα χρησιμοποιήσει στρατιωτικό, ακόμη και στρατιωτικοπολιτικά μέσα, προκειμένου να αντιδράσει σε συνθήκες όπου η οικονομική πολιτική ή τα οικονομικά μέτρα δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα, εντείνονται τα στρατιωτικοπολιτικά μέτρα. Αυτό δείχνει η ιστορία, αυτό δείχνει και θα ενταθεί η στρατηγική. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι η Μπρατισλάβα έβαλε 2 βασικούς στόχους. Το πρώτο είναι η δημιουργία του Ευρωστρατού, του κοινού συστήματος ευρωπαϊκής άμυνας. Και το δεύτερο είναι συνοριοφυλακή, εκτοφυλακή. Λοιπόν, όλα αυτά για να ενταθούν τα στρατιωτικοπολιτικά μέτρα διατήρησης ενότητας, της λεγόμενης ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά κυρίως της Ευρωζώνης. Γι' αυτό πρέπει να μας απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά το τι θα γίνει με τη χώρα μας, η οποία βέβαια τελεί υποκατοχή, είναι υποδιάλυση, βρισκόμαστε σε κατάσταση διαδικασίας διαμελισμού, μια κυβέρνηση η οποία περί άλλου τη ριβάζει, το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί αυτή τη στιγμή κομματικό στρατό, μπας και βγει ξανά. Τώρα εισπράττουν τα πακέτα του ΕΣΠΑ. Μπράβο. Πέφτει πολύ χρήμα τώρα το ΕΣΠΑ. Ναι, και φτιάχνουμε το δικό μας κομματικό στρατό. Ναι. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε κάποια θέση στο κοινοβούλιο, στο κατοχικό κοινοβούλιο που θα υπάρξει όποτε θα υπάρξει. Ένα επίσης πολύ σημαντική, μια πολύ σημαντική είδηση ας πούμε, που ήρθε και τη θεωρώ σημαντική είναι η ένταξη, η οριστική ένταξη πλέον του κινέζικου νομίσματος στο καλάθι μετατρέψιμων νομισμάτων του Δαλτανιτάφ. Το καλάθι αυτό έχει νομίσματα με βάση τα οποία υπολογίζονται τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα που κάνει το Δαλτανιτάφ. Η κίνηση αυτή της Κίνας
μάλλον να πούμε ότι μέχρι πριν το One ήταν ένα νόμισμα εθνικό, το καθόριζε η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας. Ήταν ελεύθερα μετατρέψιμο, με την έννοια ότι οι ισοτιμίες του καθορίζονταν από την Κινέζικη Κεντρική Τράπεζα. Ενώ με αυτή την κίνηση, τι κάνει, για πρώτη φορά η Κίνα προσπαθεί να μετατρέψει το δικό της νόμισμα, είναι το πρώτο βήμα για να μετατρέψει το δικό της νόμισμα σε διεθνές συναλλακτικό μέσο. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα πρέπει να δούμε μια σοβαρή αναμέτρηση δολαρίου One. Δηλαδή έχει να κάνει με το εάν και σε ποιο βαθμό θα κυνηγήσει η Κίνα να πάρει μερίδιο συναλλαγματικών ορών ή συναλλαγματικών δοσοληψιών σε One, δηλαδή σε Renminbi, όπως το λένε σωστό οι Κινέζοι. Λοιπόν, τότε θα δούμε αναμετρήσεις και με το δολάριο και με το ευρώ. Καλά, το ευρώ έτσι αλλιώς καταραίει, αλλά κυρίως με το δολάριο. Αυτό έχει καμία σχέση και με τους BRICS? Ναι, αυτό το πράγμα που θα αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο την κυριαρχία του δολαρίου, ιδιαίτερα σε αγορές όπως είναι το πετρέλαιο, όπως είναι στις διεθνείς εμπορευματικές συναλλαγές. Οι διεθνείς εμπορευματικές συναλλαγές κατά 80 με 90% γίνονται, 80 περίπου 100% γίνονται σε δολάρια. Εάν λοιπόν με την ορμητική άνοδο της Κίνας στην εμπορική, όχι πως η κινέζικη οικονομία πάει καλά, αλλά στην προσπάθειά της Κίνα να μπει στην παγκόσμια αγορά σαν ανεξάρτητη εμπορευματοπαραγωγός δύναμη, λοιπόν, και όχι σαν υπεργολάβος των δυτικών όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ενισχύσει το ρόλο του νομίσματός της, έτσι δημιουργείται στην πραγματικότητα μια νέα σφαίρα δοσοληψιών στην παγκόσμια αγορά με το Renminbi και εντείνει αυτές τις αντιθέσεις ανάμεσα στα μεγάλα νόμισματα. Εμάς τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει πρώτον ότι το να έχεις ένα νόμισμα το οποίο το ελέγχεις εσύ είναι απόλυτα δυνατό. Και μάλιστα είναι πολύ πιο δυνατό για μια μικρή οικονομία όπως είναι την Ελλάδα παρά σαν μια οικονομία όπως είναι η Κίνα. Δεύτερον, όσο περισσότερη πόλη ισχύως διαμορφώνεται στην παγκόσμια οικονομία και συναλλαγματικές αγορές, τόσο καλύτερα για μια οικονομία που θέλει να παίξει έναν ανεξάρτητο πολυσχηδή ρόλο στη διεθνή οικονομία. Μας δίνει και εμάς μεγαλύτερες δυνατότητες σε μια άλλη πορεία. Δεν θα πιεζόμαστε σον και καλά. Τώρα, ακούστηκε πολύ έντονα ότι συζητάνε να αντικαταστήσουν και το διεθνές σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών, το SWIFT, με δικό τους που έχουν αναπτύξει οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Γιατί, τι είναι αυτό το σύστημα? Κανονικά δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Είναι αυτό που λέμε, που γίνεται με ηλεκτρονικές συναλλαγές. Καταγράφεις μια συναλλαγή εδώ στην Ελλάδα και καταγράφεται αμέσως σε μια γερμανική τράπεζα και όλα αυτά αλλά οι Ρώσοι και οι Κινέζοι, φοβούμενοι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το SWIFT σε μια πολιτική κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας ή της Κίνας ή άλλης χώρας, διαμορφώσανε το δικό του σύστημα, το οποίο εάν το προωθήσουν, και φαίνεται ότι θα το προωθήσουν γιατί γίνει και ένα εναλλακτικό σύστημα για πολλές άλλες χώρες, τότε υπάρχουν, διευκολύνει και χώρες σαν και τη δική μας, σε περίπτωση που πιεστεί με οποιονδήποτε τρόπο να έχει εναλλακτικές. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί στις σημερινές συνθήκες κάτω από αυτούς τους όρους έχουμε περισσότερες εναλλακτικές. Έτσι. Αρκεί βεβαίως να πάρει ο λαός μας τις σωστές αποφάσεις. Τις αποφάσεις του. Αυτό με την κεκλεισμένων των θυρών συζήτηση. Ναι. Είναι δημοκρατικό κοινοβούλιο. Κοινοβούλιο. Πάντως δεν ακούστηκε από τα δικά μας τουλάχιστον μέσα. Ενημέρωση, ναι. Δεν αναδείχθηκε. Μα γι' αυτό ήταν κεκλεισμένων. Ούτε καν η είδηση ότι έγινε κεκλεισμένο των θυρών. Το ενδιαφέρον είναι ότι είναι κεκλεισμένο των θυρών. Δηλαδή, κοινοβούλιο να κλείνει τις πόρτες για να μην μάθει κανένας πολίτης, Γερμανός ή άλλος, το τι διεμήθη ανάμεσα στους βουλευτές και Ντράγκη, οι πολιτικά κόμματα και Ντράγκη, ή μπορεί να είναι επιλεγμένοι και οι βουλευτές που ακολούσαν, δηλαδή όλα είναι πιθανά. Τέτοια δημοκρατία έχουν να δουν η Γερμανία από τότε που αναδείχθηκε ο Χίτλερ. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι ήταν προγραμματισμένο αυτό, εξού και το ξέραμε. Προγραμματισμένο ήδη από την απαρχή της περιοδίας του Ντράγκη, που ξεκίνησε με το Ευρωκοινοβούλιο που μίλησε
Και μετά την Τετάρτη πήγε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, κλείσαν τις πόρτες και μιλάγανε. Άρα και κλεισμένο το θηρόν αποφασίζουν για το ευρώ, το οποίο αφορά όλους μας. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Και ο Ντράγκη, που υποτίθεται είναι Ευρωπαίος αξιωματούχος, έτσι. Που εκπροσωπεί όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Κατά τα άλλα, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Ευτυχώς που έχουμε το Βαρουφάκι, ας πούμε, και γελάμε μερικές φορές με τις ηλιθιότητες που λέει περί δημοκρατίας στην Ευρώπη. Αλλά εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Τι άλλο. Ήθελα να πω στο, στο προηγούμενο που σχολιάσαμε τις δηλώσεις Ερντογάν, έτσι, ότι αυτές δεν έτυχαν κάποιας αρνητικής αντιμετώπισης από την Ευρώπη. Έτσι, δηλαδή δεν βγήκε κάποιος να πει ότι όλα αυτά δεν συνάδουν με την ευρωπαϊκή κυριαρχία, εν πάση περιπτώσει με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας και όλα αυτά τα πράγματα. Τίποτα, έτσι. Βέβαια, τι θα μπορούσε να έχει κάνει, επειδή πρόκειται για μια θεμελιώδη συνθήκη διαμόρφωση συνόρων, η συνθήκη της Λοζάνης, με όλα τα προβλήματά της, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και επειδή είναι ένα κομβικό ζήτημα αυτό, ειδικά για την Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να έχει προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Καθαρά πράγματα. Το γεγονός δεν προσέφυγε. Δεν πήρε κανένα διπλωματικό ή άλλο μέτρο. Σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν τελειώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, και νομίζω η σιωπή βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ βεβαίως είναι δεδομένη, δίνει το ok στον Ερντογάν να διευρύνει τη σφαίρα των αξιώσεών του και βεβαίως με όλα αυτά τα πράγματα να καταλήξουν σε ένα μόντους βιβέντι, ένα μορατόριο κυριαρχία στην περιοχή, που έτσι αλλιώς υπάρχει. Δεν ασκείται κυριαρχία. Απόϊχος κυριαρχίας Ελλάδας στα νησιά είναι αυτό που συμβαίνει στη Λέσβο ή που συνέβη στη Λέσβο, όπου κάποιο κομμάτι του πληθυσμού μαζεύτηκε και έκανε υποστολία με την ελληνική σημαία, ας πούμε, από ό,τι διάβαζα στα μέσα. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Και αυτό για το Θεό Αθήνα. Ελληνικές αρχές δεν υφίστανται στα νησιά. Όλοι περιμένουν και κρέμονται από τις εντολές που θα πάρουν ποιοι, οι τεταλμένοι το εξωτερικό. Όταν τους ρωτάς τι κάνουμε εκείνο, τι κάνουμε το άλλο, σηκώνουν ψηλά τα χέρια οι άνθρωποι. Δεν έχουν να σου απαντήσουν απολύτως τίποτα. Το γελίο της αρκούδας είναι ότι αυτή τη στιγμή η Χίος και στα άλλα νησιά γίνεται Παρμενίων. Για την αντιμετώπιση του Τουρκής. Δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτά τα πράγματα για να δείξουμε τη γελιότητα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή. Σε αυτήν την ιστορία. Είναι τραγική κατάσταση. Αλλά είναι για γέλια. Δηλαδή, για γέλια βέβαια θα ήταν για γέλια εάν δεν κινδύνευε η χώρα τόσο πολύ. Και δεν κινδύνευε η χώρα τόσο πολύ, όχι μόνο από τους δοσύλλογους που κυβέρναν αυτόν τον τόπο, αλλά και από τον αχαδερφισμό όσων υπηρετούν αυτή τη στιγμή το κράτος. Είτε είναι ένοπλες δυνάμεις, ένστολοι δηλαδή, είτε όχι. Ο αχαδερφισμός και η δειλία. Το να μην τιμάς τον όρκο σου. Έχουν τελειώσει τα πράγματα. Μετά κατόπιν εορτής, χαίρομαι πολύ. Έχει καλλιεργήθηκε χρόνια αυτό. Βεβαίως, μα ναι, δεν το λέμε χρόνια, για το τώρα. Ναι. Δεν μιλάμε. Ναι. Ή ο χαδερφής της, ή δηλός. Έτσι. Λοιπόν, για να κρατήσεις τη δουλίτσα σου. Ποια δουλίτσα σου. Δεν έχουν καταλάβει ότι δεν πρόκειται να έχουν δουλειά. Ή που σε λίγο καιρό θα λειτουργούν σαν υποχείρια του ΝΑΤΟ. Σαν στρατός κατοχής της ίδιας χώρας τους. Ή δεν τους νοιάζει. Θα μου πεις το ταγματασφαλή δεν τους νοιάζει. Στήσανε το παραμύθι του κομμουνιστικού κινδύνου, πήραν το όπλο από τους Γερμανούς και συνέχισαν μετά τον εξουσιασμό της χώρας και τις σφαγές που έγιναν. Και μάλιστα για να βγάλουν τα αποθυμένα τους, η πρώτη μεγάλη σφαγή των ταγματασφαλιστών, ποιοι ήταν, τι ήταν, ο Άγιος Σάββας. Μπουκάρανε μέσα στον Άγιο Σάββα, όπου ήταν η ανάπηρη πολέμου του Αλβανικού. Και τους κατασφάξανε. Δεν είχαν τολμήσει ούτε οι Ιταλοί ούτε οι Ναζί οι Γερμανοί να το κάνουν αυτό. Τα τάγματα ασφαλείας το κάνανε. Πάνω από 600 νεκροί και αγνοούμενοι. Ήταν η ανάπηρη πολέμου του Αλβανικού. Γιατί από αυτούς ξεκίνησε η αντίσταση.
και το πληρώσαν με το αίμα τους. Από τα αδέρφια τους, μέσα εισαγωγικά. Τα ίδια και τα ίδια ξανά και ξανά. Τα ίδια και τα ίδια. Ξανά. Να ονομάσουμε εθνικό στρατό τους δούλους. Αλλά έτσι είμαστε. Λέει, και αν είναι γραφτό μας να μας εξαφανίσουν από τον τόπο, από αυτόν τον τόπο, αλλά και συνολικότερα από την γεωγραφική και επιφάνεια του πλανήτη, εντάξει, αυτό είναι θέμα επιλογής ενός ολόκληρου λαού, δεν είναι θέμα. Απλά λέω, κατάσταση, μου λέγε ένας, συναντήθηκα τελείως τυχαία με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όπως τουλάχιστον μου δήλωσε ο ίδιος, δεν το ήξερα. Και μου λέγε το εξής, μου λέει, μα κοίτα ρε παιδί μου, δεν βλέπεις, ας πούμε, αυτή είναι η χειρότερη ρε παιδί μου από το Σαμαρά, η τωρινή κυβέρνηση. Γιατί για το Σαμαρά τα είχαν ζητήσει αυτά τα πράγματα, δεν τα έκανε. Του λέω, δεν μου λες, αν τα έκανε θα κρατιόταν στην κυβέρνηση. Πόσο θα κρατιόταν στην κυβέρνηση, με τον κόσμο σαλταρισμένο. Όχι, δεν θα κρατιόταν. Οπότε χρειαζόταν κάποιον να τα φέρει, να τα επιβάλλει, χωρίς να ανοίξει μύτη. Γι' αυτό τον ετοιμάσαν το Μάγκα. Και τον ετοιμάσαν από το 12. Yeah. Τα βιβλία του κυρίου Μαρινάκη, πολύ διαβασμένο παιδί. Α, γι' αυτό του δώσανε κανάλι. Εγώ πιστεύω θα πάρει ειδική εκπομπή ο κύριος Μαρινάκης. Η βιβλιοπαρουσίαση στην τηλεόραση. Δηλαδή δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αυτός και ο κύριος Βασιλικός. Δεν γίνεται. Αυτοί θα έχουν τις βασικές εκπομπές πολιτισμού και βιβλιοπαρουσίασης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Φυσικά και όταν πάψει έναν πρωθυπουργός και ο κύριος Τσίπρας, θα συμμεριστεί. Θα πάει και αυτό στην εκπομπή. Θα έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Λιακόπουλο και τον κύριο Τσίπρα. Από βιβλία πρώτης. Ό,τι σκατολοίδι υπάρχει εκεί πέρα θα μας το παρουσιάζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού είναι πολύ μορφωμένο παιδί. Α, πολύ μορφωμένο. Πήρε πόσα βιβλία πήρε. Ολόκληρη βιβλιοθήκη πήρε. Από τον κύριο Μπαρινάκη και τον κύριο γιατρό. Πώς το λένε, κάποιο γιατρό λέει. Είναι. Βιβλία. Βιβλία να δουν. Και τώρα πολλά βιβλία πήραν και με τα κανάλια. 64,5 βιβλία. Κατάλαβες. Ο Καλογρίτσας δεν είχε πολλά βιβλία, φαίνεται. Πήραν από άλλον. Ναι, ο Καλογρίτσας τον ξέρω, ήταν από τη Χούντα, από την εποχή της Χούντας. Και λόγω της Χούντας, τότε δεν μπόρεσαν να μαζέψουν οι αριστεροί πολλά βιβλία. Και δεν προλάβανε, κατάλαβες. Λοιπόν. Αυτός ήθελε λέει τις εφημερίδες. Ήταν και τις εφημερίδες ο Καλογρίτσας, δεν ήταν. Ο Καλογρίτσας, εντάξει, είναι πολύ γνωστός, το ξέρουμε από πολύ παλιά εμείς που προχωρήσαμε στο ΚΚΕ. Είναι το χαρακτηριστικό δείγμα των μυστικών υπηρεσιών. Και τον πατέρα του. Εγκύρωση. Όχι, όχι, όχι. Ξεκινάμε από τη CIA, υπηρετούμε τη Χούντα, μετά γινόμαστε KGB, παίρνουμε δουλειές από τους Σοβιετικούς, γινόμαστε ΚΚΕ. Μετά βοηθάμε το ΚΚΕ να πάει να διαλυθεί, ας πούμε, καθότι διαλύει τη Σοβιετική Ένωση. Ξαναπερνάμε στη CIA, κάνουμε δουλειές με το ελληνικό δημόσιο και πάει λέγοντας. Δηλαδή, μιλάμε για επιχειρηματικότητα μεγάλου ελληνικού. Είσαι στέλεχος. Αυτό λέμε, λοιπόν. Κάθε εταιρεία σε θέλει. Μιλάμε τώρα. Πάντως αν τους πάρεις έναν προς έναν, δεις, ας πούμε, πραγματικά ρε παιδί μου, κάθισε για την περίπτωση να ψιλοχαρτογραφήσεις τις μεγάλες περιουσίες στην Ελλάδα, γιατί για το εξωτερικό ξέρουμε, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Με την ευκαιρία η Moody's, η περίφημος αυτός οίκος ανοχής των παγκόσμιων αγορών, οίκος αξιολόγηση μάλλον των παγκόσμιων αγορών, ονομάζεται από τον Moody. Ο Moody ήταν ένας στο Μεσοπόλεμο αρχές του 19ου αιώνα. Συγγνώμη, αρχές του 20ου αιώνα ήταν ένας οικονομολόγος ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα χρηματοπιστωτικά της εποχής και έβγαζε εκθέσεις και αναλύσεις για την εποχή εκείνη, πολύ πρωτοποριακές. Ανάμεσά τους ήταν η ανάλυση των μεγάλων περιουσιών στην Αμερική. Ποιος ήταν ο JP Morgan, τι ήταν ο Rockefeller, πώς διαμορφώνονταν τα trust και τα καρτέλα στην Αμερική. Έχει κάνει φοβερή δουλειά. Δηλαδή, τα βιβλία του είναι βασικό στοιχείο βιβλιογραφίας, να το πούμε έτσι, για την εποχή. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, ψιλοπράγματα. Και αν για τους παλιούς, για τις παλιές οικογένειες, τους βαρόνους που έλεγε ο Μουζάκης, τους βαρόνους βιομηχανίας, έχουν ψιλογραφτεί πράγματα, ψιλογραφτεί δηλαδή δημοσιογραφικά, για τη νέα γενιά, η οποία είναι πιο εγκληματική, πιο τυχοδιοκτική και τα λοιπά, δεν έχει γραφτεί απολύτως τίποτα. Πώς απέκτησε εμείς μια δεκαετία
Πώς είναι δυνατόν μια δεκαετία να χτίζονται αυτοκρατορίες παγκόσμιο επίπεδο από μια οικονομία σαν την Ελλάδα? Παραλογισμός πλήρης, δηλαδή δεν είναι. Ελληνικό δημόσιο. Ναι, αυτό είναι. Ναι, μαζί με το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι κουφό και έτσι έχουμε αυτή την κατάσταση, την ωραία κατάσταση την οποία βιώνουμε. Και μια και αναφέραμε το φίλο από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος θα θέλει να ψηφίσει τώρα Κυριακούλη, να του θυμίσω ότι την εποχή που ο Σαμαράς υιοθετούσε την επικαιροποίηση του δεύτερου μνημονίου, νομίζω Ιούνιος, Ιούλιος του 2014, όπου περιλάμβανε τα πάντα, τη Γενική Αρχή Δημοσίων Εσόδων, την Ανεξάρτητη Αρχή, ήταν το υπερταμείο, ήταν όλα αυτά τα πράγματα που μας φέρνει τώρα ο Αλέξης. Και τα νομοθετούσε στην Ελληνική Βουλή και τα περνούσε, αλλά δεν τόλμησε να τα βάλει, γιατί το χρονοδιάγραμμα ήταν να τα βάλει Οκτώβριο του 2014 με Νοέμβριο του 2014 από τους δανειστές, γιατί δεν τόλμησε και τον κατηγόρησε ο Τόμψεν για αυτό το ζήτημα αυτό. Να θυμίσουμε στο φίλο ή στους φίλους που έρχονται τη Νέα Δημοκρατία ότι τότε ο κύριος Μητσοτάκης ασκούσε σωκοματική αντιπολίτευση στον κύριο Σαμαρά για την υστέρηση των κινήσεών του, γιατί δεν συμμορφώνεται εγκαίρως στα των δανειστών και δημιουργεί πρόβλημα για τη χώρα. Τώρα κάνει αντιπολίτευση ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Τσίπρα, γιατί τα βάζει ο κύριος Τσίπρας, γιατί δηλαδή είναι υπέρ του δέοντος με τους δανειστές. Δηλαδή, παιδιά, τι περιμένουμε? Δηλαδή, όπως μου λέγανε στην ιδέα μου έλεγε ένας αγρότης, λοιπόν, παραγωγός ελαιολάδου, μου έλεγε το εξής. Μιλούσαν εκεί στο καφενείο, στο χωριό, και λέει ο άλλος, ρε παιδί μου, το κερατά μας πούλησε για τον Τσίπρα. Το ψήφισε για να μας πουλήσει έτσι, δηλαδή είναι φοβερό. Θα πάω να ψηφίσω Μητσοτάκη. Σηκώνεται λοιπόν ένας άλλος και του λέει, καλά ρε, μου φαίνεται σαν και εκείνον τον άντρα που παντρεύτηκε με μία, τον κεράτωσε και την χώρισε. Και μετά πήγε παντρεύτηκε με μία άλλη, η οποία τελικά αποδείχθηκε ότι και τον κερατώνει και αυτή. Και τι σκέφτηκε? Να πάει να γυρίσει την προηγούμενη που τον κεράτωνε? Είναι δυνατόν? Έτσι, μου το έπρεπε να το χρησιμοποιήσω κιόλα. Έτσι, λαϊκή σοφία. Λοιπόν, κάπου εδώ να ολοκληρώνουμε, εκτός αν θες κάτι άλλο. Όχι προς το παρόν. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν σήμερα για τους πολιτικούς διαλόγους. Στην Τόπεν θα συνεχίσουμε την Πέμπτη, έχουμε 9 με 10 με μια εκπομπή ανάλογη με τους πολιτικούς διαλόγους, να το πούμε έτσι, και τη Δευτέρα ξανά με το Δευτέρα το μεσημέρι 1 με 2. Καλό μεσημέρι, φίλοι. Καλό μεσημέρι. Τόπεν, εμείς συνεχίζουμε. Ερτόπεν, εσείς μας στηρίζετε. Ερτόπεν, η δική σου φωνή. 106,7, η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.